Απόγευμα 2 Ιουλίου του 2019 και το Ισραήλ ακριβώς αυτές τις ώρες φλέγεται. Σίγουρα δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να φτάσουν οι ειδήσεις αυτές στα εξωτερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί και να μην φτάσουν τελικά. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια όπως αυτή είναι. Το Ισραήλ φλέγεται. Σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις του Ισραήλ, βασικά το Τελαβίβ, η Χάιφα, ακόμα και η Ιερουσαλήμ, αλλά ακόμα περισσότερο το Τελαβίβ και η Χάιφα, εξαιτίας ισχυρών διαδηλώσεων που πλησιάζουν να είναι επανάσταση από τους Εβραίους Αιθίωπες. Από τους Εβραίους Αιθίωπες. Το θέμα είναι γιατί. Το θέμα είναι γιατί. Πριν λίγες μέρες, σε μία σύγκρουση που υπήρχε ανάμεσα σε, από ό,τι φαίνεται, σε νεαρούς Εβραίους Αιθίωπες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο μέρος, οι Ισραηλοί αστυνομικοί, προσπάθησαν να χωρίσουν και να διαλύσουν τη σύγκρουση, όμως τελικά ένας από τους αστυνομικούς βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση. Ο ίδιος δήλωσε ότι του έριχναν πέτρες και γι' αυτόν τον λόγο τράβηξε όπλο και πυροβόλησε. Με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ή να δολοφονηθεί, ανάλογα πως ο καθένας θέλει να το θέσει, ένας 17χρονος νεαρός Εβραίος Αιθίωπας. Ελάτε όμως που αυτή η κατάσταση γι' αυτό και τέτοιου είδους δολοφονίες δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν μερικούς μήνες και πάλι αστυνομικοί δολοφόνησαν με έναν πολύ εύκολο τρόπο Εβραίο νεαρό Αιθίωπα. Και αυτό πια ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι για την αιθιοπική εβραϊκή κοινότητα στο Ισραήλ, η οποία τώρα επαναστατεί με πάρα πολύ άσχημο και σκληρό τρόπο εναντίον της υπόλοιπης Ισραηλινής κοινωνίας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ποιος φταίει? Και εδώ πέρα πάλι θυμίζω ότι είμαι εναντίον της βίας ανάμεσα σε Εβραίους. Από όπου και αυτή προέρχεται. Όμως, το ποιος φταίει, το στρέφω εναντίον της Ισραηλινής μας κοινωνίας. Και μιλάω εδώ, να θυμάστε και πάλι, μιλάω εδώ ως Εβραίος πατριώτης Ισραηλινός που ζω στο Ισραήλ. Εντάξει. Και εδώ μπορώ να πω ότι το λάθος, το τραγικό λάθος είναι δικό μας, όλης της Ισραηλινής κοινωνίας εναντίον των αδερφών μας Εβραίων της Αιθιοπίας. Ναι, δυστυχώς, ανάμεσα στους Εβραίους υπάρχει ρατσισμός. Οι αριστεροί της υπόθεσης θέλουν πάντα να φωνάζουν ότι ο ρατσισμός είναι εναντίον των άλλων, των εξωτερικών εχθρών του εβραϊκού λαού. Ελάτε όμως, όπως θα αποδείξουμε σε λίγο, ότι οι Εβραίοι δεν είναι καθόλου ρατσιστές προς τους Άραβες. Και κανείς δεν μπορεί πια να αρχίσει να λέει ότι μια σύγκρουση μεταξύ δύο λαών ότι είναι πάντα ρατσισμός, όπως οι αριστερά ξέρουν να φωνάζει. Ελάτε όμως που υπάρχει ρατσισμός, δυστυχώς και μέσα στους Εβραίους. Αλλά αυτός ο ρατσισμός είναι ρατσισμός εσωτερικός, μεταξύ των Εβραίων εναντίον άλλων Εβραίων. Και όποιος δεν το παραδέχεται αυτό, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Εγώ είμαι από τους πρώτους που λέω ότι υπάρχει αντισημιτισμός και ρατσισμός στην Ελλάδα. Και αν δεν το παραδεχτούμε, δεν θα λυθεί. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο λέω ότι υπάρχει και εσωτερικός ρατσισμός μέσα στο Ισραήλ, από Εβραίους εναντίον Εβραίων. Και αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να λυθεί. Και δεν υπάρχει ρατσισμός μόνο εναντίον των Εβραίων της Αιθιοπίας επειδή είναι απλά έγχρωμοι. Όχι. Υπάρχει και ρατσισμός μεταξύ των Εβραίων, των Ασκενεζιτών εναντίον των Σεφαραδιτών.
Φταίνει όλοι οι Ασκεναζοί, φυσικά και όχι. Όπως μερικές φορές υπάρχει και το αντίθετο ρατσισμός. Σε Φαλαδίτες που να μισούν Ασκεναζοί. Και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς υπάρχει και ρατσισμός εναντίον των Εβραίων της Αιθιοπίας. Και τελικά καταλήγουμε στην άλλη άκρη να υπάρχει και ρατσισμός από τους Εβραίους Αιθιώπες εναντίον των υπόλοιπων Εβραίων. Αλλά το θέμα εδώ είναι ποιος φταίει. Από τη δεκαετία του 70 και 80 το Ισραήλ έκανε μια πολύ σωστή κίνηση φέρνοντας πίσω ένα μεγάλο κομμάτι των Εβραίων της Αιθιοπίας στη γη του Ισραήλ. Όμως από την άλλη πλευρά η ίδια αυτή η Ισραηλινή κοινωνία δεν αγκάλιασε απόλυτα αυτήν την κοινότητα. Και όχι μόνο αυτήν την κοινότητα. Εντάξει, ρατσισμός υπήρχε και εναντίον των Εβραίων της Ιεμένης. Τους κλέψαν ακόμα και τα παιδιά. Εναντίον των Εβραίων του Μαρόκου. Εντάξει, της Αλγερίας. Και ούτω καθεξής, των Αραβικών χωρών. Όπως ρατσισμός υπάρχει και εναντίον των Εβραίων των θρησκευόμενων. Και εναντίον των ουλτραορθόδοξων Εβραίων. Για να μην πω στο κομμάτι ότι και ανάμεσα στους ουλτραορθόδοξους Εβραίους και στους θρησκευόμενους Εβραίους υπάρχει άλλος εσωτερικός ρατσισμός, ακόμα και μεταξύ τους για άλλα θέματα. Δυστυχώς εμείς οι Εβραίοι τρογόμαστε, όπως και κάθε άλλος λαός. Και δυστυχώς έχουμε μείνει μόνο στο ότι ο εξωτερικός κίνδυνος μας ενώνει. Δυστυχώς! Ενώ θα έπρεπε να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι Εβραίοι. Και ότι ο Εβραϊσμός είναι μεν μία απόλυτη εθνοθρησκεία, η οποία όμως ενώνει τους Εβραίους κάτω από την ίδια οικογένεια. Δεν είμαστε race, με την έννοια της φυλής, με την έννοια τη ρατσιστική. Και γι' αυτό υπάρχουν και μαύροι Εβραίοι, και λευκοί Εβραίοι, και κίτρινοι Εβραίοι, λέμε τώρα, εντάξει. Όποιος γίνεται Εβραίος, είναι Εβραίος. Είναι Εβραίος. Και Εβραία. Ελάτε όμως που ο απλός κοσμάκης πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και εδώ επί χρόνια το Ισραήλ, η Ισραηλινή κοινωνία, έσφαλε στο πώς αντιμετώπισε τους Εβραίους της Αιθιοπίας. Όπως είπα και πιο πριν, τους Εβραίους της Ιεμένης και τους Εβραίους του Μαρόκου κτλ. Έσφαλε. Με αποτέλεσμα να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας της εβραϊκής κοινότητας στο Ισραήλ, της Αιθιοπικής εβραϊκής κοινότητας, να είναι βουτυγμένη δυστυχώς μέσα στο έγκλημα. Όπως το ίδιο έγινε και με τους υπόλοιπους σεφαραδίτες Εβραίους που ήρθαν από τις αραβικές χώρες παλιότερα. Και αυτό τώρα οι Εβραίοι της Αιθιοπίας κατάλαβαν ότι αν δεν κάνουν μια αληθινή επανάσταση, δεν πρόκειται κανείς να τους ακούσει. Θα μου πείτε, δικαιολογώ τη βία? Όχι. Αλλά τους καταλαβαίνω τον πόνο τους, ναι. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τον πόνο τους. Την οργή τους. Και θα σας πω για ποιο λόγο η οργή τους είναι ακόμα πιο κατανοητή. Γιατί η ίδια αυτή η αστυνομία έχει εντολές να μην ανήκει καθόλου πυρ εναντίον των Αράβων εχθρών, τρομοκρατών, που πετάνε καθημερινά πέτρες εναντίον των Ισραηλινών αστυνομικών, των Ισραηλινών στρατιωτών και των Ισραηλινών πολιτών. Εκεί το Ισραήλ ξέρει να κάνει πίσω. Γιατί οι αριστεροί θα αρχίσουν να φωνάζουν. Και έχουμε τους στρατιώτες να τρώνε τις πέτρες με τις οκάδες, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Εκεί δεν κάνει το Ισραήλ τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αν τολμήσει κανένας Ισραηλινός στρατιώτης ή αστυνομικός να ανοίξει πυρ εναντίον των Αράβων τρομοκρατών, θα βρεθεί αυτός μπλεγμένος. Χτυπητό παράδειγμα, ο Ελόρ Αζαριά, ο στρατιώτης τότε Ελόρ Αζαριά, που πυροβόλησε και σκότωσε και αποτελείωσε έναν Άραβο τρομοκράτη που πριν από λίγο είχε μαχαιρώσει Εβραίους. Και γι' αυτό οδηγήθηκε στη φυλακή. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Αλλά ο συγκεκριμένος Ισραηλινός αστυνομικός που ανοίγει πυρ στο Δόξα Πατρί και σκοτώνει Ισραηλινό πολίτη, Εβραίο, μόνο και μόνο επειδή είναι θείοπας, και δεν δικαιολογώ το παιδό πέρα, δεν το αν του πέταξε πέτρες, δεν το δικαιολογώ αυτό φυσικά, παραμένει ακόμα και τώρα χωρίς καμία δίκη από την πλευρά της αστυνομίας και του κράτους. Και αυτό είναι που εξοργίζει τους Εβραίους Αιθίωπες.
Γιατί καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είτε είσαι σκληρός με όλους, είτε δεν είσαι σκληρός με κανέναν. Αλλά δυστυχώς στο Ισραήλ έχουν μάθει να είναι σκληροί με κάποιες συγκεκριμένες μειονότητες. Εβραϊκές μειονότητες. Τους Άραβες τους χαϊδεύουν. Αφήστε τώρα τις κλάψεις των Αράβων και των ψευτοπαλαιστινίων και των αριστερών που ξέρουν να φωνάζουν. Αλλά άμα είσαι θρησκευόμενος Εβραίος, άμα είσαι Εβραίος έπικος, κάτοικος της Ιουδαίας και Σαμάριας, άμα είσαι ουλτραορθόδοξος Εβραίος, άμα είσαι θείοπας Εβραίος, άμα είσαι σεφαλαδίτης Εβραίος, άμα είσαι δεξιός Εβραίος, τότε όλες αυτές οι κατηγορίες θεωρούνται κατώτερες από κάποιους, από κάποιους καλομαθημένους των ελιτών στο Ισραήλ. Αυτή είναι δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα. Και πάμε τώρα και στους Αιθίωπες Εβραίους συγκεκριμένα. Πόσοι Αιθίωπες Εβραίοι έχουν φτάσει σε σημείο να πάρουν εξουσία μέσα στο Ισραήλ? Ελάχιστοι, των ελαχίστων δυστυχώς. Πόσοι από τους υπόλοιπους Εβραίους παντρεύονται με ευκολία με τους Αιθίωπες Εβραίους? Δυστυχώς πάρα πολύ λίγοι. Φυσικά με τον καιρό υπάρχει πολύ περισσότερη υποστήριξη προς την αιθιοπική κοινότητα και από τους υπόλοιπους Εβραίους. Αλλά αυτό πήρε πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και σε αυτό φταίμε όλοι ως υπόλοιποι Εβραίοι. Είτε είμαστε θρησκευόμενοι, είτε ουλτραορθόδοξοι, είτε απλοί ορθόδοξοι, είτε παραδοσιακοί, είτε μη θρησκευόμενοι Εβραίοι. Όλοι μας, αριστεροί, δεξιοί, όλοι μας φταίμε σε αυτό. Και κάτι άλλο, για να καταλάβουμε τον πόνο των Εβραίων της Αιθιοπίας στο Ισραήλ. Υπάρχει μέχρι και τώρα ζωντανός όμηρος της Χαμάς Εβραίος Αιθίωπας. Το ξέρετε αυτό? Ποιος μιλάει αυτό στο Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ? Σχεδόν κανένας, και το Ισραήλ δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για τον απελευθερώσει. Δεν μιλάνε καν για αυτόν. Όταν όμως είχε πιαστεί ο Ισραηλινός τραγικός στρατιώτης Γκιλάντ Σαλίτ από τη Χαμάς, επειδή ήταν από οικογένεια αριστερών, ασκεναζίν, από την αφρόκραμα της Ισραηλινής κοινωνίας, τότε όλοι ξέραν να φωνάζουν για την απελευθέρωσή του και το Ισραήλ απελευθέρωσε τόσους και τόσους τρομοκράτες Άραβες που σκότωσαν μετά και άλλους Εβραίους. Εγώ ήδη από τότε ήμουν εναντίον στο να απελευθερώσει το Ισραήλ Άραβες τρομοκράτες για οποιονδήποτε Ισραηλινό στρατιώτη. Εντάξει, και πρέπει ένας Ισραηλινός στρατιώτης να απελευθερωθεί με δυναμικό τρόπο και όχι με υποχώρηση του Ισραήλ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπουμε το Ισραήλ να κάνει καμία κουβέντα. Γιατί για τον Γκιλάντ Σαλίτ όλοι τρέχανε και για τον Αιθίωπο αυτόν Εβραίο κανείς δεν τρέχει? Εδώ είναι το πρόβλημα. Και τώρα οι Αιθίωπες Εβραίοι καίνε κυριολεκτικά το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα. Καίνε αυτοκίνητα, καταστρέφουν περιουσίες. Και το καταλαβαίνω. Δεν το δικαιολογώ, αλλά δυστυχώς το καταλαβαίνω. Και πάλι μιλάμε για την ίδια αστυνομία και το ίδιο κράτος που δεν κάνει τίποτα εναντίον των λαθρομεταναστών που είναι μέσα στο Ισραήλ, από το Σουδάν, από την Ερυθρέα, στο νότιο Τελ Αβίβ, που εκεί πέρα καθημερινά κάνουν τόσα μεγάλα προβλήματα στους υπόλοιπους, στους Εβραίους κατοίκους του Ισραήλ και του νότιου Τελ Αβίβ. Εκεί η αστυνομία δεν ξέρει να επεμβαίνει με δυναμικότητα εναντίον των ταραχών που προκαλούν οι Σουδανοί, Μουσουλμάνοι και Ερυθρέοι. Λάθροι που έχουν έρθει μέσα στο Ισραήλ. Γιατί και αυτούς τους προστηρίζει αριστερά. Αλλά τους Εβραίους, τους έγχρωμους, τους Αιθίωπες, εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια αριστερά να τους υποστηρίξει. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα. Όπως και δεν υπάρχει και δεξιά να τους υποστηρίξει. Να είμαστε αληθινοί. Και δυστυχώς, μόνο διαμέσου αυτού του σκληρού τρόπου της βίας που δεν το δικαιολογώ, αρχίζουν και σε λογαριάζουν στο Ισραήλ. Αρχίζουν και σε λογαριάζουν. Αυτό είναι και το πρόβλημα της όλης υπόθεσης. Δεν ξέρω και δεν θέλω να κατηγορήσω συλλήθη τον συγκεκριμένο αστυνομικό.
Μπορεί να βρέθηκε όντως σε δύσκολη στιγμή και να πυροβόλησε. Αλλά και πάλι, δεν μπορείς να πυροβολείς με τόση ευκολία Εβραίους πολίτες και να σε καλύπτει η αστυνομία και από την άλλη πλευρά, και δεν είναι η μόνη, πρώτη, και δεν είναι η μόνη φορά, έχει ξαναγίνει αυτό, και από την άλλη πλευρά να φοβάσαι να πυροβολήσεις τον οποιοδήποτε εξωτερικό εχθρό. Και αν τολμήσεις να πυροβολήσεις, να τρέχεις από στρατοδικεία και από δικαστήρια. Κάτι δεν πάει καλά στην Ισραηλινή κοινωνία. Και ήρθε το πάθημα αυτό να μας γίνει μάθημα σε όλους και πραγματικά να αγκαλιάσουμε αληθινά τα αδέρφια μας, τους Εβραίους Αιθίωπες. Και να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε ένα τέλος ακόμα και στον έμεσο ρατσισμό, εσωτερικό ρατσισμό που υπάρχει ανάμεσά μας. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε και το καταλάβουμε, ίσως υπάρξει βελτίωση. Αν όχι, δυστυχώς, για τις ταραχές αυτές δεν φταίνε μόνο κάποιοι ταραχοποιοί μέσα στους Εβραίους Αιθίωπες, αλλά φταίνε γενικά όλοι μας. Όλοι μας φέρνουμε την ευθύνη.